πάει η μπάλα πάω. Αποστόλη Κουντρουμπά, συλλαμβάνεσαι. Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μέσα μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη. Η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Κάτι έπρεπε να κάνουμε, κάτι! Το βάλαμε στα πόδια σας λιποτάκτες! Μόνο αν ανοίγαμε πόλεμο με την αστυνομία θα τον παίρναμε από τα χέρια τους. Και γιατί δεν τον ανοίξαμε, πρώτη φορά θα ήταν. Σταμάτα, ρε, έχει δίκιο ο Ερίκος. Δεν μας έπαιρνε να τα βάλουμε μαζί τους. Σωστά, ξέχασα. Με ένα μόνο θηθερικό τι να κάναμε. Ένα! Δεν είναι της παρούσης αφεντικό. Και μπαζούκα να είχαμε, πάλι θα ήταν σφάλμα να αντιδράσουμε. Ο Αποστόλης αυτό είναι μόνος του και το ξέρει. Αν φανερωθούμε, καήκαμε. Και θα τον αφήσουμε στο έλεος. Δεν θέλει βιασύνες το πράγμα. Ωραία, εμείς θα κθίνουμε με την άνεθή μας και το αφεντικό θα. Ο Αποστόλης, πότε φορά θα το πω. Αφεντικό εδώ μέσα είμαι μόνο εγώ. Άμα δεν με νιώθετε έτσι, με ευνοχίζετε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να πάρω μια σωστή απόφαση. Βοηθήστε με, γαμώτο. Απ' την πρώτη στιγμή στο είπα και το εννοώ, αφεντικό. Είμαστε το δεξί και το αριστερό σου χέρι. Αλλά κάποια συνήθειες δύσκολα κόβονται. Για χάρη Θεού μου, θα προσπαθήσω να το λέω από Αποστόλη, το λόγο μου. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, για το ξέσπασμα. Δεν φταίτε σε τίποτα. Με τον εαυτό μου τα βάζω. Που δεν έκανα τίποτα να βοηθήσω τον αδελφό μου. Που δεν πήρε μια απόφαση την ώρα που έπρεπε. Λυπάμαι που θα διακόψω αυτή την τρυφερή στιγμή, αλλά πληρώνομαι για να σκέφτομαι πρακτικά. Αν η αστυνομία μάθει ότι είμαστε μπλεγμένοι, θα κατηγορηθούμε για υπόθαλψη εγκληματία. Να σου θυμίσω ότι πληρώνεσαι για να μας ξελασπώνεις. Να τελειώσω. Φυσικά και θα μας απαλλάξω. Το πλήγμα όμως που θα υποστεί δουλειά θα είναι τεράστιο. Θα τα ξεσκονίσουν όλα. Άλλο που δεν θέλει η Σίλβη. Λούκου μου της έκατσε η σύλληψη. Με εμάς την απέξω θα πλώσει τα πλοκάμια της παντού. Πού το πας, ρε Λάζαρε. Αυτή η ρουφιάνα τον κάρφωσε. Η έχυμνα το βρωμοθρύλικο. Τι κάνετε, μωρέ. Τρεχάτε, βρέστε τη και φέρτε τη σε μένα. Και αφήστε με 5 λεπτά μαζί τη. Μόνο 5 λεπτά. Ρε Λένα, τόσες φορές δεν σας είπα να κάτσετε στο σπίτι. Δεν βοηθάτε εδώ πέρα. Έτσι και που κάνει η αστυνομία θα μας μπουζουργιάσουν όλους μαζί. Χαίστηκα. Όλοι μαζί έτσι, ενωμένοι, σαν γροθιά! Λάθος ώρα ξύπνησε ο προλετάριος μέσα σου. Παίρνει η Βασίλη σπίτι γρήγορα, φυγέτε! Ξέχνα το! Έχει δίκιο η μαμά! Όλοι μαζί είμαστε σε αυτό! Και μην άκουσα καμιά ξυπνάδα ότι η φάση είναι κατάλληλη για ανηλίκους και έτσι, ε! Δεν πάω πουθενά! Μάθατε τίποτα. Ή βρισκόμαστε ακόμα στο σκοτάδι. Τίποτα ακόμα. Α, Ρίκο, εσύ γιατί είσαι εδώ? Γιατί δεν είσαι με τον Αποστόλη? Αν δεν ζητήσει το δικηγόρο του, δεν μπορώ να εμφανιστώ στα καλά του καθουμένου. Θα είναι σαν να φωνάζω εμείς το στήσαμε. Δυστυχώς τα χέρια μας είναι δεμένα. Υποτίθεται ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ότι είναι πεθαμένος. Και αυτό το κουτουρνίδι γιατί δεν ζητάει το δικηγόρο του? Τι περιμένει? Υποθέτω ότι προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Εγώ ήρθα να δουλέψει εδώ καράβια. Βγάλει εύρος, στείλει γυναίκα και παιδιά. Εγώ δεν φταίω άμα βάζει δουλεύει νύχτα μέρα, κουρίς καρδιά. Εγώ βασανισμένο άνθρωπο είμαι. Βοηθήστε με, αφήστε με φύγει. Εγώ άμα δεν δουλέψει, πάει πίσω πατρίδα όλα, κατούλε όλα. Παραλίγο να βουρκώσω, ρε Κουντρουμπά. Κουντρουμπά, τι είναι Κουντρουμπά? Είναι μια μεγάλη λέρα που συνεχίζει να παίζει με την υπομονή μου. Και αν δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, τόσο διαμαντικό πως βρέθηκε στα χέρια σου. Μα δεν ξέρω, εγώ βασανισμένο άνθρωπο είμαι. Κόφτα, ρε! Κόφτα, γιατί τόσο θέλω να σε απέσω στο ξύλο. Ξέρουμε ποιος είσαι. Έχουμε τα αποτυπώματά σου στο όπλο που σκότωσε 2 λαθρέμπορους πολύτιμων λίθων. Σου θυμίζει κάτι αυτό? Ε, τον καθηγητό σου, ρε, τη φιλαράκι σου ήταν, ρε, μπατζανάκι σου ήταν και το έχει πάρει έτσι προσωπικά. Είναι εύκολο να πετάς λάσπη σε πεθαμένο. Αλλά όσο πιο πολύ πετάς, τόσο θάβεσαι ο ίδιος, Κουντρουμπά. Αν θέλεις να μην βουλιάξεις τελείως, πες μου πού κρυβόσουν και ποιος σε βοήθησε. Είχα σκάψει ένα λαγούμι. Δεν θα μου έκανε εντύπωση. Όλοι οι τυφλοπόντικες λαγούμια σκάβουν. Εσύ ήσουν στο διπλανό. Όχι, ρε, δεν θα σου κάνω τη χάρη.
Θα μου πεις ποιος σε βοήθησε. Άμα μου πεις ποιος με κάρφωσε. Εκτός από εμάς που είμαστε εδώ πέρα, κανένας άλλος δεν ήξερε για την ώρα και τον τόπο του ραντεβού. Και είμαστε λίγοι εμείς. Ώρες είναι να μας πεις ότι κάποιος από εμάς ρουφιάνεψε. Σίγουρα πάντως η διαρροή έγινε εκ των έσω. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να το ξέρει η αστυνομία. Μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα εκ των έσω αμέσως. Τόσες άκρες έχει η αστυνομία, από εμάς περίμενε. Και πού να το πούμε δηλαδή, όπου και να το πούμε στην οικογένεια θα πέσει. Καλό, ε. Σαράφρε! Έχουμε τα κότσια να το παραδεχτούμε. Κάποιος από εμάς κελάιδησε. Εγώ μπεσαλίδικα και με το χέρι στην καρδιά δηλώνω ότι δεν είπα λέξη σε κανένα. Ούτε εγώ. Άλλος. Μιλήστε! Καλέ, τι βλακίες λέτε. Το ψάχνουμε ακόμα. Η Σιλβή τον κάρφωσε. Εγώ δεν το πιστεύω. Τον είχε στα χέρια της και τον άφησε. Εκ των υστέρων τον μετάνιωσε. Κι εγώ δεν πιστεύω ότι το έκανε η Σιλβή. Κι εγώ επίσης. Εσύ μη χάσεις. Δεν σας διαλύσω. Τι σιγουριά. Έπαιξε τα χαρτιά της μέχρι τέλους, ελπίζοντας να καταφέρει τον Αποστόλη να φύγουν μαζί. Και όταν είδε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να εκδικηθεί. Εξαιρετικός συλλογισμός. Ευχαριστώ. Και ποιος το είπε στη Σιλβή? Τι? Δεν είστε εντάξει? Τόσο σκόδομες εδώ μέσα σε μένα καταλήξατε? Αφήστε τον ήσυχο. Ρε καλώστην, ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, α. Δεν βλέπω κανένα πτώμα. Ένα τσούρμο φοβισμένα και μπερδεμένα ανθρωπάκια βλέπω που κατηγορούν ένα τον άλλον. Θα την αφήσετε να μας βρίζει? Τσίπα δεν έχετε, μωρέ! Λένα! Πώς το ήξερες ότι είμαστε εδώ? Σας ακολούθησα από το λιμάνι. Ανάτο, σας ακολούθησε, άμα μιλάω εγώ. Άσε όμως και κανέναν άλλον να μιλήσει. Πώς έμαθες για το λιμάνι? Ήσουν εκεί όταν πιάσανε τον Αποστόλη. Ναι. Υπάρχει κάτι να πιω? Μωρέ, μήπως θέλεις να σου κάνουμε και αέρα? Έλα, μαζέψω! Αχ, μας χρωστάς κάποιες εξηγήσεις, ε? Τίποτα δεν σας χρωστάω. Αλλά θα σας πω για να σταματήσουν οι ηλίθιες υποθέσεις. Παρακολουθώ μέρες τις κινήσεις σας. Όταν σας είδα να βγαίνετε νύχτα από τη βίλα, κατάλαβα ότι η ώρα έφτασε. Ο Τόλης έφευγε. Και μαζί με εκείνον ένα κομμάτι από μένα. Ό,τι και να μου έχει κάνει, ήθελα τουλάχιστον τον δω για τελευταία φορά. Τον αποχαιρετήσω με τον τρόπο μου. Και έστειλε στους μπάτσους να του κουνήσουν το μαντίλι. Πάψε πια, δεν έχεις κουραστεί από τον ήχο της φωνής σου. Αν ήμουν ένοχη κυρά μου, δεν θα ερχόμουν. Σας βοηθήσω θέλω. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Ή σταματάς, παίρνεις τα παιδιά και φεύγεις. Διάλεξε! Εγώ δεν πάω πουθενά. Τώρα έχει ενδιαφέρον το πράγμα. Sorry, αλλά τελικά το ερώτημα παραμένει, έτσι. Αφού δεν είναι η Σιλβή, είναι κάποιος άλλος. Μόνο εγώ είμαι εδώ μέσα! Σιλβή, είπες ότι ήρθες να βοηθήσεις. Δηλαδή εννοείς. Όχι, Θράσο, στη δουλειά δεν ξαναγυρνάω. Χώνεψέ το. Παρακαλώ. Ακούω. Ναι, όλοι εδώ είμαστε μαζεμένοι. Εντάξει, έρχομαι. Επιτέλους ζήτησε το δικηγόρο του. Πρέπει να φύγω. Πού τον έχουνε? Στο 25ο. Αλλά θα τον μεταφέρουν στη Γενική Διεύθυνση. Θα είμαστε σε επαφή. Μήπως να το διαλύσουμε κι εμείς? Ναι, καλύτερα. Έχω να μιλήσω με τη Σιλβή. Ό,τι είχα να πω το είπα. Καλό βράδυ. Σιλβή! Αχ, κράτα με. Εξαφνική ζαλάδα, δεν νιώθω. Απ' την ταραχή θα είναι. Κράτα με, θρασό μου, τα πόδια μου λυγίζουν. Κράτα με. Ρε παλικάρι, μέσα στο σακίδι έχει κάτι πουρα, δεν μου πιάνει ένα φουμάρο. Παρεκτός και τα σουφρώσατε. Απαγορεύεται το καμίσμα. Αποστόλη, δεν το πιστεύω. Νόμιζα ότι κάποιος μου έκανε φάρσα στο τηλέφωνο. Ζεις? Δεν θα με αγκαλιάσεις. Να σ' αγκαλιάσω? Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί μας δούλεψες έτσι? Μπράβο. Εξαιρετική παράσταση, κύριε Κίκα. Τι υπονοείτε, αστυνομία, και προσέξτε ιδιαίτερα την απάντησή σας. Αλλιώς τι? Θα ζητήσεις να με βγάλουν από την υπόθεση για να αναλάβει κάποιος του χεριού σου? Μην ελπίζεις, Κίκα. Του χεριού μου? Υπάρχουν κρατικοί υπάλληλοι που χρηματίζονται, κύριε αστυνομία. Και μην μου παριστάνεις τον ξύπνιο, για να μην ακολουθήσεις τον πελάτη σου στη στενή. Αντί να εξαπολύεται απειλές, δεν μας λέτε τι κατηγορίες τον βαραίνουν? Αν πρόκειται για τον ψεύτικο θάνατο, είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν εξαπάτησε καμία ασφαλιστική εταιρεία. Ούτε καν την εφορία. Όλη του η περιουσία πέρασε στον αδερφό του. Το πολύ πολύ να πληρώσουμε ένα τσουφτερό πρόστιμο. Πόσο είναι, μωρέ, πες το να τελειώνουμε. Βαρέθηκα να βλέπω τη σκάτω βατζά του. Αποστόλη, το βουλώνεις? Ο πελάτης σου κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία με ατράνταχτες αποδείξεις, τις οποίες πολύ θα χαρώ να συσθέσω υπόψη. Ωραία. Να μου πιστέσετε. Αποστόλη, δεν λες τίποτα. Δεν απαντάς σε καμία ερώτηση αν δεν είμαι παρόν. Και μην ανησυχείς για τα υπόλοιπα. Δεν θα ανησυχούσα να φεύγαμε παρεούλα. Ερικό, πού πας εδώ, θα με παρατήσεις? Παλοκόσο, ρε. Εντάξει μου, εκείνο το σκατόφατσα μην το πάρεις της μετρητής. Όταν έχω άγχος, παρεκτρέπομαι. Αχ, σε ευχαριστώ. Αν αστυνομική ήταν τόσο ευγενική σαν και σένα, τα σώματα ασφαλής δεν θα ήταν τόσο παρεξηγημένα. Δεν έκανε κάτι φοβερό. Βοηθός δικηγόρο είπαμε. Και εσείς δικηγόρος δηλαδή. Ή πώς αλλιώς. Περιμένω ενημέρωση για έναν πελάτη μας. Μέχρι να σας ενημερώσουν, δεν κάθεστε? Άσχημα τα πράγματα. Αρπαγμένο τον βλέπω. Εμένα με συγχωρείτε, έχω υπηρεσία. Νικόλα, Σιλβή. Γνωρίζεστε? Εξόψεως. Σιλβή, τι θες εδώ? Πώς, βοηθός σου είμαι, να μην έρθω να βοηθήσω. Πώς πάνε τα πράγματα? Πιο άσχημα δεν γίνεται.
Φαντάζομαι πως ξέρεις ποιος είναι ο πελάτης μου. Δεν έχω ιδέα, μόλις έπιασα βάρδια. Ποιος? Ο Αποστόλης Κουτρουμπάς, ο αδερφός του Θράσου. Ο πεθαμένος. Ο πεθαμένος, ναι. Αχ, πέρασε και το μνημόσυνό του και ένα κόλυβο δεν κάναμε. Και φυσικά δεν έχεις ιδέα πως βρέθηκαν οι μπάτσοι στο λιμάνι. Ούτε ποιος τους έδωσε την πληροφορία. Στο λόγο μου, από σένα το μαθαίνω. Αν θες να με πείσεις, μάθε τι έγινε και γρήγορα. Που πάτε να με μπλέξετε πάλι. Είσαι ήδη μπλεγμένος, το ξέχασες. Sorry, θα μου πείτε τι παίζετε εδώ. Αν σε ξέρω, Ρίκος, θα πει να σε ξέρω κι εγώ. Καινούριο απόκτημα μικρός. Είναι ο αδερφός του Ζαν-Κλοντ και τα έχει με την Μπέννη, την κόρη του Θράσου. Καλό το ανέκδοτο. Πες μας τώρα και την αλήθεια. Άντε μου στο διάολο. Σιλβί! Να υποθέσω ότι δεν είναι βοηθός σου, ε. Άσε τις υποθέσεις και φρόντισε να μάθεις τι έχει γίνει. Για το καλό σου. Σιλβί! Σιλβί! Σιλβί, περίμενε! Πιέσε με, Ρικό. Τι έπαθες? Πόσα πράγματα μου έχετε κρύψει? Τι άλλες εκπλήξεις με περιμένουνε? Καμία εμπιστοσύνη, δηλαδή τίποτα. Κι εγώ στο νοσοκομείο έμαθα για τον Νικόλα. Ούτε ο Θράστος ξέρει ότι είναι αδερφός του Ζαν-Κλοντ. Δεν σε πιστεύω. Ό,τι και να πείτε, δεν σας πιστεύω πια. Τελείωσε. Εγώ φταίω, ηλίθεια, που ήρθα να βοηθήσω να συμπαρασταθώ. Θα τσαπά μια βόλτα να μιλήσουμε. Πήγαινε από τόσο σπίτι μου, να τα πούμε οι δυο μας, χαλάρα, χωρίς εντάσεις. Τι παπάρας είσαι. Σε κοιτάζω και τα παίρνω στο κρανίο με τον εαυτό μου. Γιατί? Γιατί κάποτε μ' άρεσες. Ψάχνω να βρω τι μ' άρεσε πάνω σου. Στραβή ήμουνα. Σταμάτα να μου πηγαίνεις κόντρα. Δεν θέλω να σε ρίξω στο κρεβάτι. Το βαρέθηκα κι εγώ το παιχνιδάκι. Συνεργασία σου ζητάω. Ήμασταν γερή ομάδα οι δυο μας. Γιατί το χαλάς? Γιατί βαρέθηκα τα ομαδικά. Αποφάσισα ότι μου πάει περισσότερο το ατομικό. Κανείς δεν στάθηκε μόνος του σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ξέρω ότι ξεκίνησες ήδη τις επαφές. Άσε το παραμύθι σε μένα και σβήσε να μιλήσουμε. Ό,τι έχεις να μου πεις από εδώ και πέρα, θα το πεις με τον δικηγόρο μου. Απορώ πως την πιστέψατε, απορώ. Φτάνει, ρε Λένα, φτάνει. Δεν θέλω να τον βαδιάσουμε άλλο. Αρκετά ταλαιπωρημένοι είμαστε. Εμείς, για ρώτα για τον Αποστόλη που υποφέρει αυτή την ώρα εξαιτία της. Προς τα κρεβάτια μας όλοι. Άντε, άντε. Μέλα. Πες μου, είναι τα σκέτα. Μίλησες στην τραγουδιάρα. Τζία τη Λένα. Της είπες πώς και από πού θα έφευγε ο θείος σου? Λέγε, βρε. Φυσικά και της είπα. Δεν έχω μυστικά από την Τζία, οκ. Βρήκες άνθρωπο να πιστευτεί, βρε. Πού να θεμάσαι? Επειδή δεν την πας, δεν σημαίνει ότι είναι και καρφή. Ήταν η μόνη που είχε παρεδώσει με το Σερέτη. Ποιος μας λέει ότι δεν συνεχίζει τα παρεδώσει με την αστυνομία? Γιαγιά, αν θέλεις να τα πηγαίνουμε καλά, μην ξανατολμήσεις να πεις κουβέντα για το κορίτσι μου. Ξηγηθήκαμε, λέξη! Κορίτσι του, Χριστός και Απόστολος. Πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα σε αυτή την οικογένεια? Πόσο! Έλα, μωρό, άστα να πάνε. Σκέσαν το Θεία Αποστόλη την ώρα που ήταν έτοιμος να την κοπανίσει. Ξέρω εγώ καμιά καρφωτή έπεσε. Εννοείται πως δεν πήγε το μυαλό μου σε σένα. Είναι ερώτηση αυτή η Ρετζία. Τέλος πάντων. Θες να μου ζητήσεις συγγνώμη από κοντά? Αύριο μετά το σχολείο. Και πριν άμα θέλεις, εμένα δεν με χαλάει. Εντάξει, εντάξει, μετά. Φιλάκια παντού. Ναι. Ήμουνα σίγουρη ότι δεν κοιμάσαι. Ο ένοχος βασανίζεται από τύψεις. Ποιος ένοχος, μωρέ, τι λες? Δώσε τσιγάρο. Είπες τον Μπάζο για το θείο σου, ε? Όχι. Αναγκάστηκα, οκ. Okay. Τον είδε. Ποιος είδε ποιον, ξέρνατα. Ο Νικόλας μας είδε με τον Αποστόλη. Και πήγε αλλού το μυαλό του. Δεν μπορούσα να τα αφήσω έτσι τα πράγματα. Και έδωσες αναφορά κανονικά. Τι ψάχνουμε ποιος μίλησε και ποιος μίλησε στους μπάτσους? Ο Μπάτσος μίλησε στους μπάτσους. Αυτονόητο. Όχι, αποκλείται. Μου ορκίστηκε ότι δεν θα πει τίποτα. Και αφού τον εμπιστεύεσαι, γιατί σε τρώει αμφιβολία? Shit. Για το αυτονόητο που είπες, αυτό με παιδεύει. Και απ' την άλλη, δεν γουστάρω να τον υποψιάζομαι, ρε γαμώτο. Είναι εντελώς ρατσιστικό. Νομίζω ότι πρέπει να το πεις στον πατέρα σου. Πλάκα κάνεις. Αποκλείεται. Να το πω εγώ που είμαι γνωστή ρατσίστρια. Ποιος ο Νικόλας? Αποκλείεται. Σύμπτωση θα να τη δουλεύει εκεί. Την ξέρω την Μπέννη. Δεν θα έκανε τέτοια χαζομάρα. Κόρη μου είναι. Τι? Ήρθε από το τμήμα? Βρήκες ευκαιρία να της μιλήσεις? Ρε πείσμα. Νόμιζα ότι περνώντας ημέρες θα άλλαζε στάση.
Τέλος πάντων, Ερίκο, πήγαινε να ξεκουραστείς, μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Έλα, αγόρι μου, γεια. Υπερένταση, ε. Αν μπορέσουμε να κοιμηθούμε απόψε. Θες να σου κάνω λίγο μασάζ στον αφιάνα και στους ώμους. Ε, έχεις κουράγιο τώρα να τρίβεις. Θα γυρίσεις. Έχω κουράγιο εγώ για πολλά. Πόσο καιρό έχεις να το κάνεις αυτό? Τόσο καιρό ξαπλώνουμε στα δύο γνωστοί που βρήκαμε κατάλημα για τη νύχτα. Τι γνωστή, λέω, άγνωστη. Οι γνωστοί ανταλλάσσουν μια γλυκιά κουβέντα, ένα βλέμμα, κάτι. Τι είναι, μωρό μου, τι είναι? Παράπονα, παράπονα. Διαπίστωση. Ούτε που αγγιζόμαστε πια καλά-καλά. Γυρίζεις την πλάτη και αν τυχόν σε ακουμπήσω κατά λάθος, ξαφνιάζεσαι και ρωτάς τι. Έχεις δίκιο, ρε μωρό. Είμαι συνέχεια στην τζίτα, είμαι πτώμα, μου λείπει η γνώση. Φταίω κι εγώ, το ξέρω. Αλλά μας είχαν πολλά μαζί και χάσαμε τον μπούσουλα. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι δεν θέλεις, ότι δεν σε νοιάζει πια. Υπάρχει γυναίκα που δεν την νοιάζει αν τη θέλει ο άντρας της. Μπορεί να μην θέλει να το παραδεχτεί, αλλά τη νοιάζει, τη νοιάζει. Βγάλε όλες τις έγνες από το μυαλό. Όλα θα πάνε καλά, όλα. Όλα θα πάνε καλά. Και θα πάρω εγώ τη θέση στο μαγαζί. Σιγά το δύσκολο που κάθεσαι και σκάς. Σιγά το δύσκολο που κάθεσαι. Τι είπες? Μη σταματάς, μωρό μου, μη σταματάς. Βγάλε το μυαλό στα μπλέξη με τη νύχτα. Έλα τώρα, μου αρχίζεις τις μπουρδες πόσο επικίνδυνη είναι η νύχτα. Τον είχα τον κίνδυνο μέσα στο σπίτι μου μέρα νύχτα. Και όσο και αν προσπαθείς να μας μπλέξεις, τόσο χειρότερα τα κάνεις. Σταμάτα να προσπαθείς λοιπόν. Γι' αυτό μου κάνες γλύκες λοιπόν, ε! Γιατί ήθελες να μου ξεφουρνίσεις ότι θέλεις να πάρεις τη θέση Σιλβή. Όχι, σου έκανα γλύκες για να θυμηθείς ότι έχεις μια γυναίκα που σου έχει σταθεί δίπλα σου 22 ολόκληρα χρόνια. Και σήμερα κομμάς για μια τσούλα που την ξέρεις ελάχιστα. Λένα, βαρέθηκα να απολογούμε για κάτι που δεν ισχύει. Βγάλα το μυαλό σου, θα έρθει από το μαγαζί, τελείωσε. Γιατί κρατάς τη θέση της ζεστή, μη τυχόν και γυρίσει. Μια χαρά μπορεί να καταφέρω. Το πριν βρήκα να σταθώ στον πελάτη. Να μην μιλήσω πρώτα με τον Νικόλα. Και σιγά μην τον παραδεχτεί. Άντα με, δεν ακούω κουβέντα. Περίμενε γιατί είναι επαγγελματίας. Όλοι πάνω στη δουλειά μαθαίνουν. Έτσι τα μάθω κι εγώ. Και σιγά τι έκανε δηλαδή. Σε εσάς ερχόταν η Πέννη. Forget it. Μίλα γιατί παρατράβηξε το αστείο. Τι έγινε, παιδιά, πάρτι έχουμε. Γιατί δεν πάτε για ύπνο? Ωραία. Ξέρω ότι θα τα πάρει, αλλά δεν με νοιάζει. Και στο κάτω-κάτω, εσείς φταίτε για όλο αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν. Τα είπα όλα στον Νικόλα για το Θείο Αποστόλη. Οκ. Όλα. Δεν μπορώ να πιστευτώ κανέναν πια. Ούτε την ίδια μου την οικογένεια. Πώς πήγες και έκανες τέτοια βλακεία? Όταν σου λέγα ότι ο μπάτσος θα μας ανάψει φωτιές, εσύ τον υποστήριζες. Μόνο και μόνο για να μου πας κόντρα. Τώρα το θες ακόμα για γαμπρούλι σου. Ακούνε... Λέξη, Λένα. Λέξη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο. Ακόμα το σκέφτεσαι? Εγώ δεν έχω κουράγιο ούτε να κλάθω. Δεν θα κλείσω μάτι μέχρι να ανακαλύψω το ρουφιάνο. Κοίτα, αφού εσύ το αποφάσισες, εγώ λέω να ρίξω κανέναν υπνάκο. Μην είμαστε και δύο κομμάτια μετά. Ρε εσύ, ξέρεις ποια τα σκεφτήκαμε? Ποια? Την Κλέρη, τη γραμματέα του Έρικου. Τι όφελος είχε μωρέ το χάπατο να μας καρφώθει? Τι όφελος δεν ξέρω, αλλά γνωρίζει πολλά για τις δουλειές μας. Την έχω κόψει τη σιγανό παπαδιά είναι. Τα αφεντικό. Έλα, αφεντικό. Έγινε, αφεντικό, θα το ψάξουμε για τον μπάτσο. Και για κάποιους άλλους που έχουμε στα υπόψη, δεν θα αφήσουμε άψαχτο κανένα. Θα είμαστε διακριτικοί, μην ανησυχείς. Για ποιο μπάτσο θα μιλάγε, για τον Νικόλα? Ναι, έκανε μαλακία η μικρή και του μίλησε. Και, ας μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα, ο Νικόλας μας βοήθησε. Ο μπάτσος είναι μπάτσος, αφού ξέρω εγώ. Το φίδι αλλάζει πουκάμισο, αλλά παραμένει φίδι. Θα δεις ότι έχεις άδικο, το ξέρω το φίδι. Το αδερφάκι μου. Αν έχω δίκιο όμως, θα τον αναλάβεις εσύ για να μου αποδείξω ότι μπορώ να σε εμπιστεύομαι. Λες δεν έχω χαμπαριά τι παίζει με τη Σιλβή. Τα στραβά μάτια κάνω για να μην σκοτωθούμε μεταξύ μας. Τίποτα δεν παίζει με τη Σιλβή. Φιλαράκο, είμαι σίγουρος ότι τα έχεις πει όλα χαρτί και καλαμάρι. Και να σου συγχωρέσω την πατάτια, γιατί είσαι τσιμπημένος μαζί της. Και γιατί όσο το σκέφτομαι, τόσο λέω ότι αποκλείεται να μας κάρφωσε αυτή. Τι το φίδι ήταν τότε? Αλλά τον κολόμπατσο δεν θα το συγχωρέσω. Και επειδή είναι αίμα σου, θα καθαρίσεις εσύ. Εντάξει, ρε Λαδάρε. Θα το λόγο μου. Έτσι και το έκανε ο Νικόλας, από τα χέρια μου θα πάει. Γιάννη, τι θέλεις εδώ? Για τον Αποστόλη ήρθες? Δεν είναι καλή ιδέα. Γιατί, Νικόλα, γιατί? Πρώτον, γιατί τον έχω μεταφέρει στη Γενική Διεύθυνση. Και δεύτερον, γιατί δίνει στόχο, έτσι καρφώνεσαι. Περπάτα, ρε μπάσταρδε! Τι κάνεις? Έχεις τρελαθεί! Γάμο το θυμί, με βαθάνει θάλω. Γιατί με σπάς, ρε Γιάννη, τι σου έκανα? Μη μακαλιάδι, ρε.
Δεν θα καθαρίσω εδώ στην ερημιά, μίλα! Πώς να σου μιλήσει, ρε. Αν το σκοτώσει το ξύλο μας είναι άχρηστος. Πες αν μας κάρφωσες εσύ και θα τελειώνεις γρήγορα, στο υπόσχομαι. Για τον Αποστόλη της τρώω. Άδικα με δέρνετε. Από ανώνυμο τηλεφώνημα έγινε καταγγελία. Και γιατί δεν το λες και με αφήνεις και θα πει ο δυσμάπες. Μ' άφησες. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να αποδείξεις ότι για χάρη της δουλειάς δέρνεις και τον αδερφό σου. Όχι, δεν θα δέρνα γι' αυτό. Δεν θα ένα χαρτομάτιλο να καθαρίσει θέματα. Άσε με. Η φιγουριά σου Ελλάδα ρε. Κι εγώ μαλάκα θε άκουθω. Νικόλα, εγώ φταίω. Εγώ τον πίεσα να σε αναγκάσει να μιλήσεις. Δεν χρειαζόταν. Θα σας βοήθησε έτσι κι αλλιώς. Μου το ζήτησε σαφώς πιο βγενικά και ο Ρίκος. Πότε? Χθες το βράδυ στο τμήμα. Για κακή μου τύχη, σε εμάς τον έφεραν τον Κουτρούμπα. Θόρυβε, αδερφάκι. Πέθω ότι παίξαμε ξύλο όπως όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες έριγαινα κι εγώ καμιά. Θα τα ρίξεις, ρίξε. Όχι, θε, δεν θε, ρίξε. Εντάξει. Δεκτή, συγγνώμη. Τι να κάνετε κι εσείς, έντολες εκτελείτε. Στην ίδια μοίρα είμαστε. Αυτό ξαναπέστο. Δεν μπορείς να μάθεις ποιος έκανε το τηλεφώνημα. Θα προσπαθήσω. Θα με αφήσετε ήσυχο μετά. Θα αφήσουμε. Το υπόθηκα εγώ. Σώθηκα. Θα με πάτε στο σπίτι μου, ελπίζω. Επειδή μάλλον αρχίζω να σε συμπαθώ, θα σου πω κάτι γιατί και εγώ παθώς είμαι από γυναίκα. Υπένισε ρουφιάνε επί στα αφεντικό. Τι? Αυτό πονάει χειρότερα από τις μάπες, το ξέρω, αλλά κουράγιο. Μάλιστα. Έτσι εξηγείται η λίστα του συγχωρεμένου του Σερέτη, ε. Τα διαμάντια ήθελε. Τίποτα άλλο σου είπε ο αναστημένος. Κάνα συνεργάτη ονομάτισε. Τίποτα το σκυλί το μαύρο. Έχει και ένα ειρωνικό χαμογελάκι. Έτσι μου έρχεται να τον αρπάξω και να του χώσω τη μούρη του σε τριβείο. Λαού, λαού, Κώστα, μην τον πιέζει πολύ. Παίξ' του και λίγο συμπαράσταση, μπας και σου τραγουδήσει κάτι. Ό,τι μαθαίνουμε μεταφράζεται σε ευρουλάκια, μην το ξεχνάς. Ναι! Κάποια κυρία Μπουζάνη σας ζητάει να περάσει. Και άργησε. Να περάσει, ρε Σπύρτο. Καλύτερα να την κάνω λίγο. Ναι, ναι, Κώστα, και ενημέρωνε με. Καλημέρα, Σωτήρη μου. Καλημέρα, και ό,τι σε σκεφτόμουν. Εξαφνιάζεις όμως, αλλιώς σε περίμενα. Δηλαδή? Ένα. Ταραγμένη, κλαμμένη, κομμάτια. Αλλά εσύ λάμπεις. Δεν σοκαρίστηκες που ζει ο Αποστόλης ή το ήξερες από την αρχή? Δεν αφήνω τα συναισθήματά μου να γράψω στο πρόσωπό μου. Η πίστα μου το έμαθε αυτό. Φυσικά και σοκαρίστηκα. Και θύμωσα που με κορόιδεψα, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω κακία στον άνθρωπό μου. Και μεγάλο ψυχή. Λοιπόν, πώς μπορώ να βοηθήσω? Μόλις σε ρώταγα. Πώς μπορείς να βοηθήσεις? Όχι και πολλά πράγματα. Η υπόθεση είναι χαμένη. Υπάρχουν στοιχεία που το στέλνουν καρφή ισόβια. Τα στοιχεία χάνονται. Τα συγκεκριμένα όχι. Παραποιούνται τότε. Δύσκολο. Ίσως αυτό το κάνει λίγο πιο εύκολο. Περιμένω να ακούσω καλά νέα. Και ό,τι χρειαστείς μου το ζητάς. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Όσο περνάει από το δικό σου, περνάει και από το δικό μου. Σε σένα στηρίζομαι, Σωτήρη. Και φυσικά αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Φυσικά. Μην είσαι αγύρης στο κεφάλι. Ευκαιρία είναι να βγω κι εγώ λιγάκι από το σπίτι να κάνω κάτι. Ορίστε το λέει και το φλιτζάνι. Λέει το φλιτζάνι ότι πρέπει να βγεις από το σπίτι και να έρθει στο μαγαζί. Όχι με αυτά τα λόγια ακριβώς, αλλά τα σημάδια το λένε ξεκάθαρα. Έλα, κοίτα. Τα σημάδια λένε αυτό που σε βολεύει. Εσύ μην ανακατεύεσαι. Τον άντρα μου θέλω να βοηθήσω. Θα μ' αφήσετε να πιω ένα καφέ με την ισχύα μου. Δεν ζήτηκες κάτι πιο εύκολο? Καλημέρα. Σας τα λέω εντάχει γιατί πρέπει να πάω στη Γενική Διεύθυνση. Τον μετέφεραν εκεί. Τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς φοβόμουν. Θα προφυλακιστεί γιατί αποδείξει εναντίον του είναι ακλόνητες. Με τον Νικόλα τι έγινε, το ψάξατε? Η καταγγελία έγινε με ανώνυμο τηλεφώνημα. Ο Νικόλας δεν το έκανε. Το είδατε? Το είδατε που αμέσως αυτόν σκεφτήκατε. Μπάτσος είναι άρα καθήκη. Και μετά βρίζετε τους μπάτσους επειδή σκέφτονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ωραία σκουλαρίκη στη γλώσσα, άρα είναι τζάνκι. Και τι είναι τώρα, ωραίο το σκουλαρίκη στη γλώσσα? Χέσε μας, δρεμά! Για πρόσχε το στόμα σου, αρκετά! Άμα πρόκειται να κατηγορήσεις κάποιον, να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Πρώτη εσύ σκέφτηκες τον Νικόλα. Παραδέξου το και πάψε να ζητάς άλαθη. Την ανάγκη να της το πεις τώρα αυτό! Κομμάτια την έκανες! Το παρατράβηξες αυτή τη φορά. Πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και να μην τις ρίχνει στον άλλον. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να σταματήσουμε επιτέλους να δουλευόμαστε. Βαρέθηκα, τα ακούτε? Βαρέθηκα! Μην μου πεις να ηρεμήσω, σε παρακαλώ. Μην μου πεις να ηρεμήσω. Δεν θα ανακατευθώ στα οικογενειακά σας. Σε αυτά τουλάχιστον. Ο Σπύρο, ο αστυνόμος που είχε αναλάβει την υπόθεση, είναι σκληρό καρύδι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τον Πεχράκη. Μάλιστα. Πρέπει να του κάνω δηλαδή μία επισκεψούλα. Το συντομότερο. Είχες πει ότι μπορώ να στηρίζομαι σε σένα.
Αν με είχατε βάλει από την αρχή στο κόλπο, τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα. Ποιο κόλπο? Τέλος πάντων. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να το παραδεχτεί κανείς σας, οπότε μην το κουράζουμε. Κάνε ό,τι μπορείς να βοηθήσεις τον Αποστόλη και δεν πρόκειται να χάσεις. Προς το παρόν θα βοηθήσω εσένα και την οικογένειά σου. Θα φροντίσω να μην σας καλέσουν για να κρίσεις. Ευχαριστώ. Δύο-τρεις επισκεψούλες ακόμα και το πήραμε το εξοχικό στη Τσιά. Καλημέρα. Ο κύριος Γκίγκας δεν είναι εδώ. Πού είναι? Νομίζω στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για κάποια υπόθεση. Και φυσικά δεν ξέρει για ποια υπόθεση. Δεν μου είπε. Κορίτσι μου, δεν αφήνεις τα σάπια πριν να γριέψουμε. Μην δυσκολεύεις τη θέση σου. Το ξέρουμε ότι ξέρεις και το κακό είναι ότι ανήθω θόνο και λαϊδάς. Λίγο πιο αργά αν θέλετε, δεν σας κατάλαβα. Έχουμε όλη τη μέρα να σε κάνουμε να μιλήσεις. Και πολλοί τρόπου, θάφη μου, με κόβει για τη φερουλή. Τι θέλετε από μένα? Να μας πεις τι ξέρεις και γιατί μας κάρφωσες τους μπάτσους. Εγώ? Έλαβα ρε, πολύ γενικό δεν ήθελα να λάβω. Σας παρακαλώ, μη μου κάνετε κακό, σας ορκίζομαι. Ξέρω κάποια πράγματα, λίγα, αλλά ποτέ δεν μίλησα στην αστυνομία. Τι ξέρεις? Λέγε γιατί θα τον αφήσω να σε αναλάβει. Ξέρω ότι οι δουλειές σας δεν είναι και τόσο τίμιες. Ότι έχετε προβλήματα με τη Σιλβή. Μα δουλεύει, αυτά τα ξέρει και ο περιπτεράτου μου. Πες στην ουσία γιατί θα σας στρίψω το λαρίκι. Ξέρω ότι στο ατύχημα υπήρχε και τρίτο άτομο. Τώρα το πας καλά. Και ότι ο Ερίκος βάζει κρυφά χρήματα σε κάποιο λογαριασμό. Είχα ορκιστεί να μην το πω ποτέ. Το πρόδωσα. Πόσο καιρό το κάνει αυτό? Όσο καιρό δουλεύω μαζί του, περίπου 3 χρόνια. Και θε τι όνομα τα βάβει? Δεν έπρεπε να το ψάξω. Μου το χαρτάκι. Είχα περιέργεια, ορίστε. Ο αριθμός λογαριασμού και το όνομα. Ρούσου Χριστίνα. Ξέρουμε καμία Ρούθου. Δεν θα πεις στον Ερίκο ότι περάσαμε από εδώ, σύμφωνοι? Δεν μου βγαίνουν σε καλό τα μυστικά. Σε αυτή την περίπτωση θα σου βγουν, πίστεψέ με. Αλλιώς θα σου δείξουμε πώς κάνεις ελεύθερη πτώση από την ταράτσα. Κάτσε, κάτσε! Καλά, εδώ γίνεται της κακομοίρας, Βασίλη, και στο μυαλό σου εκεί. Μπορώ να βοηθήσω κάπως και να το κάνω? Κόφτο, κόφτο! Αφού και εσύ έξω έχεις και παιχνιδάκια, έτσι γιατί με φέρεις στις ερημιές? Για να μην είμαστε έξω από το σχολείο σου, Βασίλη, και μας βλέπει ο κόσμος, πολύ μυαλό θέλει. Ωραία, αφού δεν μας βλέπει λοιπόν κανείς τότε. Ανέστητο είσαι, παιδάκι μου! Ο θείος σου μπορεί να μπει φυλακή για πάντα. Και άμα δεν σε φιλήσω δηλαδή, θα τον αφήσουν ελεύθερο, ε? Τώρα εδώ δεν έχεις και άδικο. Ένα φιλί. Μόνο. Και το δεύτερο, θέλω να μπει άδεια από τον κηδεμόνα μου. Τον κηδεμόνα σου να μην τον αναφέρεις καθόλου. Φταίω εγώ τώρα. Φεύγουμε. Τέλος τη βόλτα. Πάμε πίσω. Sorry. Πλάκα έκανα. Έλα, μη μου τη σπάς τώρα, ρετζία, πάνω που... Τα πάνω που κομμένα, Βασιλάκη. Και κάτω τα χέρια σου. Λοιπόν, το συζητάμε μια φορά και δεν το ξαναφύγουμε το θέμα. Μέχρι να γίνεις 18, αυτό που σκέφτεσαι, ξέχνα το! Σύμφωνη. Σύμφωνη. Πάμε. Okay. Δεν θα δοκιμάσω το κυρίως πιάτο. Τα ορεκτικά όμως επιτρέπονται. Ματάκια, πώς τα λες έτσι χύμα? Σε ξενερώνω. Με σοκάρεις. Κάθε φορά που μιλάς ανταλικέρης, τα χάνω. Δοκιμάζω διάφορα, ρετζία. Μπες να καταλάβεις ότι είμαι στο παρατσάκι να κάνω μπαμ. Φλογερό αγόρι. Πρέπει να την τυθασεύσουμε αυτή τη φωτιά, γιατί θα μας κάψει και τους δυο. Βρε μωρό, δεν πρόλαβα να σ' ακουμπήσω καλά. Στο είπα ότι είμαι στο παράτσακ. Γαμώτο, έχω πρόβλημα. Τι είναι αυτό, αρρώστια, τι να κάνω να το ψάξω? Μη βασανίζεις το μυαλουδάκι σου με τέτοιες χαζομάρες. Τίποτα δεν έχεις. Είσαι ένα καθαρό αιμοαρσενικό στα ντουζένια του. Ναι, καλά. Προσπαθείς να με παρηγορήσεις τώρα. Άρρωστος είμαι. Θα σε θεραπεύσω εγώ. Περδίκη θα σε κάνω. Ωραία, μην το καθυστερούμε. Μην χειροταρέψω. Μόλις γίνεις 18, ξεκινάμε θεραπεία. Καλημέρα. Καλημέρα. Μου φτιάχνεις τη διάθεση να σε βλέπω. Και θύ. Και θυκατά να είμαι ανεβάδιθ. Συγγνώμη για το δικατά. Καφέ ή δεν έχεις χρόνο? Δεν έχω.
Ξεράθηκε ο Λάδαρο τον ύπνο και βρήκα ευκαιρία να το σκάθω. Να στα πω γρήγορα πριν ξυπνήσει. Λοιπόν, ακόμα δεν βρήκαμε ποιο δωμάτιο κάρφωθε. Ψάχναμε κάθε πιθανή περίπτωση, αλλά αντίφοθ. Το καλό είναι ότι κανεί δεν σε υποπτιάζεται πια. Μπα, πώ το πάθανε. Καταλάβανε ότι δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Και σε ευχαριστώ που δεν το θύπεθε, τα μάθα από μένα. Είναι δυνατόν. Το συνεργάτη μου κάλυψε. Όθο για τον Αποθόλη δεν την κλειτώνει τη στενή. Ναι, αυτό το έμαθα. Αν μπει φυλακή, χάθηκε. Όλο και κάποιο εκεί μέσα θα έχει λόγου να τον καθαρίσει. Ου, θα το σκυλί, θα μπέλει, θα πάει. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Κάτι θα σκεφτούμε. Είναι τυχερός που έχει ακόμα κάποιους και τον νοιάζονται. Πώς πάνε τα πράγματα στη Λέσχη? Θουλάνε. Ο Λάδαρος όμως με έχει πρίξει. Πότε θα το πούμε αφεντικό και πότε θα το πούμε αφεντικό. Μην τσιμπάς. Αν δεν κρυνιάξει μια φορά, θα σκάσει. Όσο το κονομάει και αυτός, λέξε θα πει στο θράσο. Άντε, πήγαινε τώρα. Ναι, πάω. Γιατί στο τέλος θα κολλήσω πάνω σαν τη μίγα θωμικό χαρτό. Έλα, Μπεχράκη. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από την απόδοσή σου. Άλλα περίμενα από σένα. Μη μου δικαιολογήσε. Χαίστηκαν ο Σπύρου αδιάφθορος. Τα φράγκα μια χαρά τα τσέπωσες. Λοιπόν, κανόνισε να δω τον Αποστόλη πριν μπει στη στενή. Μετά δεν θα μπορώ. Όπως ξέρεις, δεν έχω κανένα βαθμό συγγένειας μαζί του. Μωρό μου, σ' αφήσανε να έρθεις. Αλλά τι ρωτάω. Σε άμα θέλεις κάτι το καταφέρνεις. Δεν σου αντιστέκεται κανένας. Πώς είσαι? Εντάξει, όσο περνάνε οι ώρες με παίρνει λίγο από κάτω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Κουφαλό Σερίτης, το έχει στήσει καλά το παραμύθι. Με εκδικείται με τα θάνατο. Εντάξει τα φρύδια. Ξαναβγήκανε πυκνά-πυκνά. Πάλι καλά δεν λες. Σκέψου τι κράξιμο θα έτρωγα άμα έπαινα στη στενή με το φρύδι βγαλμένο. Και δεν θα έτρωγα μόνο κράξιμο δηλαδή. Ήρθα στο λιμάνι να σε δω να φεύγεις. Και μέχρι τελευταία στιγμή, πριν την πέσουν οι μπάτσοι δηλαδή, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι θα με παίρνεις στο κινητό για να μου πεις ότι με περιμένεις για να φύγουμε μαζί. Αλλά δεν το έκανες! Κάθαρμα! Καθηγής! Τον εαυτούλη σου μόνο! Τίποτα δεν ήμουν! Όργανο! Τίποτα! Τίποτα δεν ήμουν! Τίποτα! Βοήθεια, όργανο! Δεν σου σώζει ρε τώρα κανείς από τα χέρια μου! Δεν θα προλάβεις να μπεις στη φυλακή! Δεν θα προλάβεις! Άσε με! Να σ' αμπήσεις ρε! Αυτό εύχομαι! Να σ' αμπήσεις την Ψηρού! Να μην ξαναδείς τη φιλικιά γάτα! Να πήξεις την ποδαρίλα και στην φαρμακίλα ρε! Να μην ξέρεις από ποιο να φυλάξεις τον πόνο σου! Τελείε! Εγγελίε! Άσε με ρε! Τελείε! Όσο και να τα κοιτάτε, δεν παίρνουν σε τάξη. Θέλουν τον κατάλληλο άνθρωπο. Τι είναι εδώ πέρα, τι χάμος είναι αυτός. Και πού να δείτε σε λίγο, που θα έχουμε πρόβλημα και με τα τραπέζια. Τσεκάρατε τη λίστα? Τη λίστα, ποια λίστα? Με τα ρεζερβέ. Τα πρώτα πίστα, τα δεύτερα, τα πλαϊνά. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε να αναλάβω όλα εγώ και όλα θα πάνε ρολόι. Ρε, ζήτηση που για αυτή η θέση. Γιατί τη θέλει κι άλλη? Ποια? Ποια πουτάνα πάρα μου τη φέρει? Η Πόπη, η Διδό. Δεν μιλάτε, ε? Καλά. Καθίστε να ριβάρουν και θα τις κανονίσω εγώ. Κότες. Βασίλη! Γιατί μου τα κάνεις αυτά, γαμώτο? Αν έρθει ο πατέρας στο καμαρίνι, τι θα του πούμε, μου λες? Γιατί να έρθει? Τι δουλειά έχει ο πατέρας μου στο καμαρίνι σου? Αφεντικό είναι. Σου λατσάρει στο μαγαζί και μπαίνει όπου του κάνει κέφι. Και δεν μου λες, πώς ήρθες εδώ χωρίς να σε δούνε? Από πίσω. Μπήκα από την πόρτα της κουζίνας, λάδωσα δύο γκαρσόνια και ήρθα. Σιγά το πράγμα. Τι έγινε? Τι μούτρα είναι αυτά? Με το μαλακό, πες το μου. Τίποτα. Απλά σήμερα κατάλαβα ότι είμαι αόρατος. Τα γκαρσόνια μια χαρά σε είδανε. Αόρατος από την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Δεν υπάρχω, κατάλαβες? Πού ήσουνα? Σου ρίξανε τίποτα στην πορτοκαλάδα? Τι είναι αυτό? Για μένα? Και για τους δύο. Μόνο για μας τους δύο δηλαδή. Κανένας δεν θυμήθηκε ότι έχω σήμερα γενέθλια. Ας το διάολο. Χρόνια πολλά λένε και συνήθως το λένε με φιλή. Δηλαδή τώρα εσύ ενηλικιώθηκες, έγινες 18. Surprise! Και μην ψάχνεις για δώρο, ξέρω ακριβώς τι θέλω. Να στο κάνω βρε μωρό το δωράκι, αλλά να μην πάρω πρώτα τη Λένα τηλέφωνο να της ευχηθώ και να της θυμίσω ότι έχεις και γενέθλια. Κρίμα να μην σου κάνω ένα πάρτι. Δεν την παρεξηγώ, δεν πειράζει μωρέ, έχουν δεξίματα τώρα, ξέρεις. Όχι, όχι, ένα γιο τον έχουν, ντροπή τους. Όχι, εντάξει, τζιάτζι, δεν θέλω δώρο, θα φάω και θα φύγω. Ναι, έλα Λένα μου. Ναι, ναι, καλά είμαι.
Μωρή, τα ξέρω τα ζόρια σας, αλλά να ξεχάσετε τα γενέθλια του Βασιλή. Κομμάτια τον κάνατε. Ναι, εδώ είναι. Θέλει να σου ευχηθεί, λέει. Ναι. Ναι. Κλειστό είναι! Πλάκα μου κάνεις! Δεν σου χρειαζότανε να πουλήσεις τέτοιο παραμύθι. Τόσο απελπισμένος είσαι, βρε αγορίνα μου. Είμαι. Κι άμα σβήσεις τα φώτα, θα φέγκω σαν πικολαμπίδα από την τεστοστερόνη. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι φωσφορίζεις λιγάκι. Αχ, το μωρέ. Που πιστεύει ότι του πούνε. Τι θα κάνω εγώ με σένα μου. Αυτό που πρέπει. Τζιά, τζιά, όχι. Τζιά, τζιά, τζιά. Τζιά, ο, τζιά. Βία η τζόβρε, μωρό. Κρατήσου και λίγο. You in the dark. You in the pain. You on the run. Living ahead. Άσπρωξες κιόλας. Ευγενία μου σε αγατώνει. Και επειδή κι εγώ δεν πάω πίσω, έχω ήδη παραγγείλει την επόμενη φρουνιά. Αμέ, τι νόμιζες. Λοιπόν, συμφωνία. Στην πρώτη του ζήνα που θα πουληθεί, θα ανοίξουμε σαμπάνια στα μεσάνυχτα. Ως πελάτες, βέβαια. Θέλω να δω τα μούτρα τους. Μας δουλεύει ο παιχράκης μου φαίνεται, σκατά βοήθεια μας δίνει. Και τι να κάνω ρε Ρίκο, να αφήσω τον Αποστόλο να πάει φυλακή. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Δεν σπούδασα οικονομικά, κάποιο παραθυράκι θα υπάρχει. Και άμα δεν υπάρχει το ανοίξεις εσύ. Ναι, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Το ξέρω, εσύ το χειρίζεσαι με τον καλύτερο τρόπο. Κανένα νέο από τη Σιλβία έχουμε. Ναι, αυτό μου έλειπε τώρα, να ανοίξω και πόλεμο μαζί της. Εντάξει, έλα, γεια. Όλα τα στραβά μαζί, έλεος δηλαδή. Θες μια συμβουλή. Πλάκα μου κάνεις. Το βάρος μου σε χρυσάφι δίνω για μια συμβουλή τώρα. Όσο κάθεσαι εδώ και βράζεις το ζουμί σου, δεν θα έχεις κανένα όφελος. Πρέπει να δράσεις άμεσα και αποφασιστικά. Και τι να κάνω, ρε Αγγέλα, να μπουκάλω με τα θωρακισμένα στα κρατητήρια να το ελευθερώσω. Ρε, άστα τα ηλίκια, δεν είσαι γεννημένος γι' αυτά. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Και ξεκίνα από τη Σιλβή. Πρέπει να είναι δίπλα σου, αλλιώς δεν λειτουργείς. Τρομάρα σου. Φαίνεται. Μα τι βγάζει. Νιώθω ανήμπορο, σαν να μου έχουν κόψει χέρια και πόδια. Όταν λέω δίπλα σου, εννοώ στη δουλειά, όχι στο κρεβάτι, γιατί τότε η Λένα θα σκόψει κάτι άλλο. Και δεν θα την εμποδίσω σε αυτό, να το ξέρεις. Καμένη είμαι κι εγώ. Για τη δουλειά μιλάω, ρε Αγγέλα. Έλεος, πού πάει το μυαλό σου. Άστο το δικό μου. Το δικό σου να μην πάρει λάθος μονοπάτια. Συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, βρες έναν τρόπο να γυρίσει η Σιλβή και όλα θα μπουν στη σειρά τους. Α, καλά, άμα ήξερα τον τρόπο. Τάξε της κάτι. Με το κατάλληλο δόλωμα θα τσιμπήσει. Τώρα, αν το φάει και αυτή η σταγίστρη, κάτι δεν θα έχεις κάνει σωστά. Άντε και καλή ψαριά. Καλημέρα, Τζία, Θράσος. Μην ταράζεσαι, δεν συμβαίνει τίποτα. Καινούριο εννοώ. Συγγνώμη που σε ξύπνησα, μια ερώτηση μόνο και θα σε αφήσω να συνεχίσει τον ύπνο σου. Μήπως έχει πάρει ταυτί σου για το πότε λειτουργεί αυτή η χαρτοπαικτική λέσχη. Άστα ρε πω, έπρεπε να το φανταστώ. Σήμερα δηλαδή. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Sorry, φιλέ. Παρακαλώ. Εγώ ξέρεις, δεν κουσταρώ τα λαϊκά. Σας καταλαβαίνω, ούτε εγώ. Αλλά μάλλον έχετε κάνει λάθος στο μαγαζί για τη μέρα. Σήμερα είμαστε κλειστά, αν ψάχνετε για κάτι πιο έντεχνο... Άγια σου, αυτό περίμενα να ακούσω. Προς στιγμή με μπέρδεψες. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Για την ακρίβεια ψάχνω την Αλέκα. Την Κανελίδου? Σε κάποια μπουάτ υποθέτω. Πάντως εμείς εδώ Αλέκα δεν έχουμε. Σίγουρα, αφού μου είπανε. Όχι, άνθρωπε μου, δεν έχουμε, λέμε. Αφεντικό, τι θέλεις εδώ. Σήμερα δεν. Ναι, ακριβώς γι' αυτό ήρθα κι εγώ. Επειδή σήμερα δεν. Και αφού σήμερα δεν, εσύ τι κάνεις εδώ. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με την Αλέκα. Πήγαινε παιδάκι μου μερικά στενά πιο κάτω. Και όπου δεις αναμένο φωτάκι μπες. Όλο και κάποια θα λένε Αλέκα.
Έλα την άλλη Δευτέρα. Από πού είμαστε φουλ. Αφεντικό. Μην με ρωτήσει τι θέλω εδώ, μην με ρωτήσει τι θέλω εδώ. Φύγε από τη μέση. Θα στο λέγαμε αφεντικό στο λόγο μου, αλλά προέκυψε το θέμα με τον Αποστόλη. Πες ρε, δεν θα το λέγαμε. Ναι, θα το λέγαμε. Ρε, φύγε από τη μέση, λέμε. Α, μάλιστα. Το είχε το οργανώσει καλά το πράγμα, βλέπω, ε. Ε, τι, αρπακολιέθε, μη δεν κάνουμε. Είναι κερδοφόρο επιχειρήθη, αφεντικό, μην αγριεύεις. Δεν αμφιβάλλω. Λύστε μου μία απορία, ρε παιδιά. Τα ποσοστά της η Σιλβή πώς τα παίρνει, γιατί στο μαγαζί αποκλείται να έρχεται. Πλάκα κάνεις, αφεντικό. Ποια ποσοστά της. Αφού η Σιλβή μας παράτησε. Παίρνει ακόμα το μερίδιό της η Σιλβή. Γιατί ρωτάς εμένα. Λέγε ρε. Λαζαρέ. Παρόντος το αφεντικό δεν αγριεύει κανένας άλλος. Λέγε ρε. Συγγνώμη, αφεντικό. Εγώ τι θα πάω, τα φάρκα. Συγγνώμη. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, η Σιλβή σκέφτηκε το κόλπο με τη Λέθια, άρα. Πότε εδώ τη θα πας και πού. Καλημέρα. Τι θες εσύ εδώ. Καλωρίζω το σπίτι. Πώς έμαθες τη διεύθυνση. Το μερίδιό σου από τη Λέσκη. Το βλάκα. Μίλησε. Έπρεπε να το περιμένω ότι δεν θα αντέξει για πολύ. Μην το παρεξηγείς, δεν φταίει αυτός, αναγκάστηκε. Και μη θυμώνεις, αν κάποιος παίρνει δημόσια, είμαι εγώ, όχι εσύ. Γι' αυτό έρθες εδώ να με επιπλήξεις. Φταίω εγώ που δεν μπορείς ούτε τους μπράβους σου να ελέγξεις. Ας μην τσεκωνόμαστε. Ήρθα εδώ για να τα ξαναβρούμε. Τα ξαναβρούμε. Τα είχαμε βρει ποτέ, δεν νομίζω. Δεν σου προσφέρω καφέ γιατί θα φύγεις. Με την ουρά σε σκέλιο, συνήθως. Θα φύγω, αλλά θα πω πρώτα αυτά που θέλω. Και δεν τα λες, ποιος ακούει. Πίστευα, από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο μαγαζί, πίστευα ότι αγαπάς το μαγαζί και τους ανθρώπους του. Ότι παριστάνεις την αδίστακτη γιατί έτσι πρέπει, γιατί αναγκάζεσαι έτσι να επιβιώσεις. Κι εγώ πολλές φορές ήμουν αναγκασμένος να παριστάνω τον ανελέητο, τον αδίστακτο. Η καρδούλα μου το ήξερε. Αχ, δεν μπορώ αυτές τις μελούρες. Και χαίστηκα για το μαγαζί και ειδικά για τους ανθρώπους του. Όποιος θέλει να είναι μαζί μας έρθει. Όποιος θέλει να τα βάλει μαζί μου, καλά θα κάνει να αυτοκτονήσει γιατί στα χέρια μου θα υποφέρει. Εντάξει, εντάξει. Αφού δεν σε ενδιαφέρει το συναισθηματικό κομμάτι, προχωράω κατευθείαν στα νούμερα. Τι θέλεις για να ξαναγυρίσεις. Εγώ τι θέλω, εσύ τι δίνεις. Αφού με θεωρείς απαραίτητη, κύριε Κουντρουμπά, πόσο κοστολογείς την αξία μου. Μ? Ακούω, μην μου φας όλο το πρωί. 50-50 σε όλα. Και στο μαγαζί και στις άλλες επιχειρήσεις. Μισά-μισά, Σιλβή, τι λες. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά.